Δεν τρέφουμε αυταπάτες και έχουμε γνωρίσει άριστα εμείς οι ίδιοι, ως πολίτες αλλά και ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ότι το Σύνταγμα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία έχουν προπολού καταπατηθεί. Γίναμε όμως μάρτυρες σήμερα μαζί με χιλιάδες Έλληνες μιας μεγάλης φεδρότητος να βλέπουμε από βήματος βουλής έναν Βενιζέλο να παριστάνει τον υπερασπιστή του Συντάγματος των Ελλήνων. Τον υπερασπιστή της νομιμότητας. Ενός ανθρώπου που είναι ο εμπνευστής ενός εκτροματικού νόμου, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που νομιμοποιεί την πολιτική διαφθορά. Ενός εκπροσώπου ενός συστήματος που έχει καταλύσει το Σύνταγμα και τη λαϊκή κυριαρχία, φυλακίζοντας βουλευτές, που ανέχεστε να λειτουργεί μια παράνομη βουλή των 294 βουλευτών και να προωθεί και να ψηφίζει παράνομα νομοθετήματα. Και το πιο γελίο απ' όλα βεβαίως είναι να βλέπουμε έναν Βενιζέλο να καταχειροκροτείται και να αποθεώνεται και να επεφημείται από όλους τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Μας έχουν μπερδέψει τέλος πάντων αν πρέπει να μιλάμε για Πασόκη, για Ελιά, για Νέα Δημοκρατία ή Πολιτική Άνοιξη ή εν τέλει για Νέα Πασοκρατία, για ένα εκτροματικό μόρφωμα το οποίο πολύ σύντομα, είναι πολύ λίγος ο καιρός που απομένει, μέχρι τις 18, μέχρι τις 25 Μαΐου, για να καταρρεύσει. Θεωρώ προσωπικά αδύνατο, παρόλο που στηρίζω την πρόταση που κατέθεσε σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση, θεωρώ αδύνατο, ναι, χειροκροτήστε αυτά τα χειροκροτήματα και αυτές τις ηρωνίες να τις φυλάξετε για τους προαγωγούς του πολιτικού συστήματος, για τον Μπόμπολα, για όλους αυτούς που τους χαρίζετε εκατομμύρια. Εκεί να σας δω να γελάτε και να ηρωνεύεστε. Και όχι εδώ μέσα, διότι η πλειοψηφία που έχετε σήμερα είναι πλαστή. Τις μαγκές λοιπόν αυτές και τις ηρωνίες, όχι σε αυτή την αίθουσα και όχι σε εμένα. Θα έπρεπε να τις κάνετε στους Ευρωπαίους Νταβατζίδες και στους Ευρωπαίους Στοκογλύφους οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα. Εσείς αρέσκεστε όμως να χαμογελάτε εδώ μέσα και να κάνετε τις μαγκές σας σε καθαρίστριες, σε ανθρώπους του μεροκάματου, στο λαουτζίκο που λέει και ο αγαπημένος σας Πρετεντέρης. Πράγματι η Χρυσή Αυγή το έχει δηλώσει από την ημέρα που μπήκε στη Βουλή, στηρίζει κάθε νόμιμη ενέργεια από όπου και αν προέρχεται, εάν έχει στόχο την κατάργηση του μνημονίου, εάν έχει στόχο την εθνική ανεξαρτησία, να φύγουν οι ξένοι τοκογλύφοι από την Ελλάδα. Ιδίως σήμερα που έχει έρθει προς ψήφιση ένα νομοθέτημα σε κάποιες διατάξεις του οποίου βλέπουμε νέα προσπάθεια νομιμοποίησης της διαφθοράς, νέα προσπάθεια να μην πάνε στη φυλακή οι μιζαδόροι. Όλα αυτά κάνετε και γι' αυτό πολύ σύντομα ο ελληνικός λαός σας επιφυλάσσει μια πάρα πολύ δυσάρεστη έκπληξη και τον Μάιο, στα τέλη του Μαΐου, θα μιλάμε πλέον με διαφορετικούς όρους με όλους αυτούς που διαλύουν την Ελλάδα.